Όλοι οι Έλληνες ξέρουν ότι κυκλοφόρησε το ευρώ στην Ελλάδα και κυκλοφόρησε χωρίς δυσκολίες. Με τον τρόπο αυτό σταθεροποίησαμε ακόμα περισσότερο την οικονομία μας και δώσαμε ακόμα περισσότερη όθηση στην ανάπτυξη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάναμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε στο μέγιστο βαθμό τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής γέλας. Πήραμε και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε κάθε εφικτό μέτρο για τη στήριξη των οικονομικά δυνάμεων. Λεφτά υπάρχουν αν τα διεκδικήσεις, αν τα προσελκύσεις με επενδύσεις, αν νοικοκυρέψεις το κράτος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν και πολλά. Με τη μείωση του χρέους θα απελευθερωθούν πολύτιμοι πόροι για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Θα δημιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας, σταθερότητος και εμπιστοσύνης. Σας είχαμε υποσχεθεί ότι η χώρα θα βγει από το τούνελ της μεγάλης ύφεσης. Αυτό είναι πια πραγματικότητα. Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη είναι γεγονός. Για να ακούω το παράπονο του κάθε ανθρώπου, και τι να εξηγώ εγώ. Ότι αν δεν είχαμε πάρει το βάρος των δύσκολων αποφάσεων και δεν είχαμε μπει στη φωτιά, τώρα δεν θα έπαιρνες καθόλου σύνταξη. Ο μισθός σου θα έχει υποπεί 80% και όχι 30% και το παιδί σου θα ήταν σε μια καταστραμμένη χώρα άνεργος για δεκαετίες. Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας. Αν είναι για κολοτούμπες και υποχωρήσεις εξευτελισμού, υπάρχουν άλλοι να το κάνουν. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Ψηφίσαμε το μνημόνιο, το οποίο αποτελεί κατά τη δική μας άποψη για την τελική συμφωνία εξόδου της χώρας στην πολιτική των μνημονίων. Γιατί γελάτε, κύριε! Γιατί γελάτε, κύριε! Γιατί γελάτε, κύριε!